Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Χρήστος Γιαννούλης και αυτό είναι ένα ακόμα On Bet, στοιχηματική εκπομπή του On Sports που έχει στόχο φυσικά να σας οδηγήσει στο ταμείο. Όπως έγινε και στην εκπομπή της Τρίτης, όπου είχαμε τρεις επιτυχημένες προβλέψεις, βασικές μας προτάσεις. Δεν έγινε ο τέταρτος αγώνας στην Ιταλία λόγω κοροναϊού ανάμεσα σε Νάπολη και Ίντερ. Αναβλήθηκαν οι αγώνες κυπέλλου στη γειτονική χώρα που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς μετατοπίζεται και προς τα εδώ. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και ένα μεγάλο ειδικό στοίχημα με τον Γιώργο Πρίντεζ να βάζει το πρώτο καλάθι στον ντέρμπι των Ιωνίων στο ΣΕΦ και να επιβεβαιώνει τη δική μας πρόβλεψη ότι θα συμβεί αυτό. Δεν είχαμε τόσο μεγάλη επιτυχία με την βόμβα, όπου δεν καταφέραμε να βρούμε το σημείο έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, γίνανε κάποιες εκπλήξεις στα κύπελα μέσα στην εβδομάδα. Οπότε είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση στοιχηματικά. Έχουμε αισιοδοξία, έχουμε θετική αύρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε διαλέξει για το κουπόνι που ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή και πάει μέχρι τη Δευτέρα. Ξεκινάμε με την βασική μας τετράδα όπως κάθε φορά. Παιχνίδι EuroLeague στο Βελιγράδι, Ερυθρός Αστέρας Μακάμπι Τελαβίβ. 4,5 πόντι πλεονέκτημα στον Ερυθρό Αστέρα. Μοιάζει λίγο για τη Μακάμπι που είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Εξασφάλισε την παρουσία στα play-off και πασχίζει ακόμα και για το πλεονέκτημα. Οπότε το διπλό της ομάδας του Σφαιρόπουλου κόντρα στο μάτι του Σάκοτα σε απόδοση 1,83 είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Πάμε στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, Ατλέτικο Μαδρίτης Σεβίλη. Ένα παιχνίδι που θα έχει τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι, γιατί η Σεβίλη είναι μία από τις καλές ομάδες πρωταθλήματος. Άσχετα αν το τελευταίο διάστημα δεν είναι τόσο φορμαρισμένη όσο το ξεκίνημα. Η Ατλέτικο πάντα στην έδρα της είναι δυνατή, έχει και ψυχολογία μετά τα τελευταία καλά αποτελέσματα. Οπότε θα στηρίξουμε και εδώ τον άσο του 1,83. Chelsea Everton για την Premier League. Η Chelsea προέρχεται από τη μεγάλη νίκη και πρόκριση κόντρα στη Liverpool με το καθαρό σκορ που πέτυχε στο Stamford Bridge. Συνεχίζει να αντιμετωπίζει ομάδες από το Merseyside στην έδρα της στο Λονδίνο. Στην κόντρα με την Everton που είναι μια καλή ομάδα μεν, αλλά έχει και αυτή αδυναμίες και σίγουρα εκτός έδρας αυτές πάντα πολλαπλασιάζονται σε όλα τα κλαμπ. Θα στηρίξουμε τον άσο της Chelsea στο 1,78 και τέλος Betis Real Madrid, διπλό του 1,70 για την Βασίλισσα που κατάφερε να νικήσει στο κλασικό 2-0 την Μπαρσελόνα και να προσπεράσει τη βαθμολογία. Η ομάδα του Ζιντάν δεν πρέπει και δεν θέλει σίγουρα να αφήσει χαμένη την ευκαιρία να μείνει πρώτο στο τέλος και να πάρει τον τίτλο. Οπότε στον Μπενίτο Βιγιαμαρίν απέναντι στην ποιοτική βέβαια Μπέτις έχει το προβάδισμα και θα στηρίξουμε τη νίκη της στο 1,70. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα και ποια είναι τα fan bets, τα ειδικά στοιχήματα που κάθε φορά επιλέγουμε για εσάς, έτσι ώστε να γίνεται και πιο διασκεδαστική η παρακολούθηση συγκεκριμένων αθλητικών γεγονότων. Πάμε λοιπόν να δούμε τις επιλογές. Ξεκινάμε με παιχνίδι EuroLeague για τον Ολυμπιακό στην πόλη Ανατολού Εφές Ολυμπιακός. Πολύ δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα κόντρα στην πρωτοπόρο Εφές. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός, επειδή ξεκινάει πολύ δυνατά τα παιχνίδια του, το έκανε και στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει τη δυνατότητα να προηγείται στο ημίχρονο. Αν αυτό το κάνει, η λογική λέει ότι δεν θα αντέξει μέχρι το τέλος και η Εφές θα νικήσει με διπλό ημίχρονο. Άσο τελικό λοιπόν στην πόλη, έχουμε απόδοση 5,85. Στο παιχνίδι της Ατλέτικο με τη Σεβίλη, όπου είπαμε θέλουμε νίκη των Ροχιμπλάνκος απέναντι στους Ανταλουσιάνους, έχουμε επιλέξει να σκοράρει πρώτος Αλβάρο Μωράτα, ο φόρτης Ατλέτικο. Είναι σχετικά καλή κατάσταση, σε απόδοση 4 είναι μια καλή επιλογή για ένα ωραίο fan bet. Manchester United, Manchester City, Derby στην πόλη του Manchester. Οι κόκκινοι διάβολοι έχουν κάνει την έκπληξη στον πρώτο γύρο και έχουν νικήσει εκτός έδρας την ομάδα του Guardiola, που έχει αρχίσει και παίζει καλά το τελευταίο διάστημα. Αλλά πάντα αυτά τα παιχνίδια, όποια για την κατάσταση των δύο ομάδων, είναι ειδικό συνθηκό. Εμείς θέλουμε να ανοίξει το σκορ πρώτος ο Μπρούνο Φερνάντες, ο παίκτης που ήρθε τον Ιανουάριο στην United και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ να αλλάξει εικόνα με όλα όσα κάνει στο γήπεδο. Αν το καταφέρει, θα έχουμε απόδοση 9,5. Και τέλος, Liverpool Bournemouth. Η Liverpool έχει συνεχόμενες ήττες στο τελευταίο διάστημα. Κάνει μια κοιλιά που ήταν φυσιολογική ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Ωστόσο, απέναντι στην Bournemouth περιμένουμε ένα παιχνίδι ανοιχτό με αρκετά τέρματα. Εμείς θέλουμε να έχει ακριβώς 4 γκολ ο αγώνας, άσχετα ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. 4-0, 3-1, 2-2. Δεν μας απασχολεί. Εμείς θέλουμε ακριβώς 4 γκολ στην αναμέτρηση για να έχουμε απόδοση 4,5. Και μετά τα fan bets, πάμε να δούμε κλασικά όπως σε κάθε εκπομπή. Ποια είναι η βόμβα που έχουμε επιλέξει για εσάς. Λοιπόν, σε αυτή την επιλογή έχουμε πάει στην Premier League. Δεν είναι βόμβα σαν αποτέλεσμα το να κερδίσει η United τη City. Ωστόσο, με βάση τις αποδόσεις, στοιχηματικά θα είναι μια έκπληξη. Ο άσος είναι πάρα πολύ ψηλά για ένα τέτοιο ντέρμπι. Παίζει ρόλο η διαφορά δυναμικότητας μεν, αλλά θεωρούμε πρόκληση το 5 στον άσο της United. Οπότε το επιλέγουμε και θεωρούμε ότι αυτή θα είναι η βόμβα που αυτή τη φορά θα επιβεβαιωθεί. Αυτές λοιπόν ήταν οι επιλογές του OnBet για το καινούριο κουπόνι που ξεκίνησε να τρέχει σήμερα Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα. Ευχόμαστε όσους ακολουθήσετε να πάτε στο ταμείο και θα είμαστε εδώ την Τρίτη με νέες έγκυρες προβλέψεις. Καλό Σαββατοκύριακο.